Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα και να καλησπερίσουμε στο δελτίο μας τον Δόκτωρ Ηρακλή Τιτόπουλο. Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Τιτόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το σύνολο των ημερίδων το οποίο θα πραγματοποιήσει η εταιρεία στο σύνολο της χώρας, μεταξύ όμως αυτών και σε πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπως επίσης και την πόλη των Σερών, έτσι. Ακριβώς. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος αντιλαμβάνεται το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά άτομα στη χώρα μας με το βροχικό άσθημα. Μία πάθηση που ταλανίζει και νέα άτομα και που χρειάζονται ιδιαίτερες φροντίδες και ιδιαίτερη προστασία, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και επομένως χρειάζεται και ενημέρωση και του κοινού αλλά και του ιατρικού κόσμου και των άλλων ειδικοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό πήρε μια πρωτοβουλία και ενημερώνει τον ιατρικό κόσμο αλλά και το κοινό με διαδραστικές συναντήσεις σε μεγάλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος και ξεκινάμε από την Ξάνθη το Σάββατο το επόμενο στις 24 Φεβρουαρίου και συνεχίζουμε στις Σέρες στις 30 Μαρτίου, στη Δράμα στις 6 και 7 Απριλίου και τελειώνουμε στη Βέρεια στις 1 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας, δηλαδή την Ξάνθη, τις Σέρες και τη Δράμα, που κάθε Σάββατο στους επόμενους μήνες θα δώσουμε μαζί με συναδέλφους αξιόλογους τις συναντήσεις μας και τα φώτα μας πάνω στο θέμα του άσθματος στην τοπική κοινωνία και στον κόσμο αλλά και στους γιατρούς. Εκείνο το οποίο θα δείξουμε αυτή τη φορά είναι μια νέα τεχνολογία που είναι η ταλαντοσυμμετρία, μια πολύ απλή εξέταση η οποία τι κάνει στην ουσία. Ένας ασθενής ή ένα άτομο που έχει ένα βροχικό άσθημα μπορεί να αναπνεύσει σε μία συσκευή για ένα λεπτό και με την ταλάντωση που κάνει η εκπνοή και η εισπνοή δείχνει άμεσα ποια είναι η λειτουργία των μικρών αεραγωγών και των κυψελίδων των πνευμόνων και έτσι καθορίζει με ακρίβεια τη βαρύτητα του προβλήματος και τη θεραπεία που πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Πολύ σωστά, κύριε Τιτόπουλε, και συν της άλλης, είναι αρκετοί και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από άσθημα, έτσι, έχουν γενικότερα οποιοδήποτε είδους άσθματος. Αυτά θα απαντηθούν και από τις ημερίδες. Καλό είναι δηλαδή να παρευρεθούν και από οι συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως κάποιο θέμα και με την αναπνοή τους ή οτιδήποτε άλλο και να συνειδητοποιήσουν τελικά ότι πάσχουν από κάποιο άσθημα, είτε είναι αλλεργικό, είτε σωστά είναι βροχικό, οτιδήποτε, ναι. Πολύ σωστά το λέτε, γι' αυτό και ο σκοπός των ημερίδων αυτών είναι η ενημέρωση κυρίως του κοινού, όχι μόνο του ιατρικού κόσμου και των συναδέλφων και άλλων ειδικοτήτων, γιατί μην γελιέστε, ένα βροχικό άσθημα είναι μια πάθηση που δεν την αντιμετωπίζει μόνο ο πνευμονολόγος αλλά και ο παθολόγος και ο γενικός γιατρός, γιατί ο ασθενής δεν γνωρίζει. Πάει στον προσωπικό του γιατρό και λέει: «Γιατρέ, βήχω. Γιατρέ, έχω χουρχουρητό. Γιατρέ, κάτι δεν αισθάνομαι καλά». Πρέπει αυτές τις βασικές γνώσεις να τις μεταλαμπαδεύσουμε προς τους γιατρούς. Αλλά και πρέπει και στα ίδια τα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν να μπορούν να το ακούσουν. Γι' αυτό και αυτές οι ημερίδες είναι διαδραστικές. Είναι ημερίδες δηλαδή που μπορούν κάλλιστα να παρακολουθηθούν και από έναν απλό πολίτη. Έτσι, σωστά, έτσι ώστε και αυτός ο απλός πολίτης να μάθει παραπάνω πράγματα και για το κομμάτι αυτό, αλλά και ευρύτερα και για το κομμάτι και των ασθενειών που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο και τους πνεύμονες ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς, όπως το λέτε. Γιατί περάσαμε και μια πανδημία, έτσι, δηλαδή μπορεί και αυτά να έχουν αφήσει και κάποια, επειδή της πανδημίας δεν έχει αφήσει και κάποιες περαιτέρω ασθένειες, όπως και το βλέπουμε δηλαδή και από πλευράς και στους συμπολίτες μας, είναι γεγονός αυτό πλέον. Ναι, εγώ θα έλεγα και να προσθέσω και κάτι, συμβαίνει και το αντίθετο, λόγω της πανδημίας αυτά τα 3 χρόνια ο κόσμος αμέλησε το προσωπικό του πρόβλημα και επικεντρώθηκε κυρίως
στο θέμα των ιώσεων, απομονώθηκε στο σπίτι, περιχαρακώθηκε από την κοινωνία και έκανε πολύ λιγότερες επισκέψεις και ερωτήσεις για το προσωπικό του πρόβλημα στους γιατρούς, γιατί το μέλημά του ήταν ο κορονοϊός και πώς θα προφυλαχθεί. Και αυτό τον οδήγησε έτσι σε μια αδράνεια όσον αφορά την ενημέρωση και την προφύλαξη από άλλες παθήσεις. Πολύ σωστά το επισημαίνετε και έρχεται προεκπλήξεως τώρα, εάν αφήσει ενδεχομένως κάτι παραπάνω, να αφήσει ένα άσθημα, μπορεί αυτό να γίνει ακόμη βαρύτερο το κομμάτι της ασθένειας από εδώ και πέρα. Οπότε θα ενημερωθεί και στις ημερίδες αυτές τις οποίες θα διοργανώσετε. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν για ενημέρωση σας καλώ στην πρώτη ημερίδα που είναι το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, ξεκινάμε στην Ξάνθη, στο ξενοδοχείο Zeta Palace, για να είμαι ειλικρινής, και είναι ανοιχτά για όλες και όλους, για οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν και να ακούσουν από προβεβλημένους συναδέλφους της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος και της τοπικής κοινωνίας. Έτσι. Τι ώρα, κύριε Τιτόπουλε, για να ενημερώσουμε? Θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και θα είναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Με το καφεδάκι μας και με την ησυχία μας θα μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά θέματα και να είμαστε πολύ χρήσιμοι για τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιτόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.